Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και στην ακόμη spoiler για τη σειρά «Ο Παράδεισος των Κυριών». Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, και μέσα στη συζήτηση που θα έχει ο Ρένος με το Φώτη, γύρω από το κοινό του παρελθόν, μαθαίνει τυχαία ότι το Σίμω δεν το πέταξε ο Ντίνος από τις σκάλες, αλλά ο Φώτης. Ο Ρένος το μεταφέρει στο Σίμω που μένει ευρόντιτος, καθώς η Βικτόρια τον έχει διαβεβαιώσει πολλές φορές ότι ο ένοχος είναι ο Ντίνος. Είναι στιγμή που ο Σίμω συνειδητοποιεί ότι ζει μέσα σε ένα ψέμα και πως η Βικτόρια τον εξαπατά τόσα χρόνια για να μπορεί να τον χειραγωγεί. Θυμωμένος και απογοητευμένος την κατηγορεί ευθέως πως τον χρησιμοποίησε λέγοντάς του ψέματα. Η Βικτόρια, χωρίς να χάσει την ψυχραιμία της, αφενός αμφισβητεί την εγκυρότητα της πληροφορίας και αφετέρου ισχυρίζεται ότι αν τελικά ισχύει αυτό, τότε και η ίδια έπεσε θύμα της ίδιας πλάνης. Ο Σίμος όμως δεν φαίνεται να πείθεται από τα λόγια της. Ο Σωτήρης επισκέπτεται την Όλγα και τη ρωτάνε την ενοχλεί να μείνουν για λίγο καιρό στο σπίτι η πρώην γυναίκα του με το παιδί τους. Αποσβολωμένη, η κοινή του απαντά πως δεν ενοχλεί, αλλά η στάση που έχει της προκαλεί αμφιβολίες για τα αισθήματά του. Λίγο μετά, ο Αποστόλης ανακοινώνει στον Πάρη και την Όλγα ότι σύντομα θα πάρει την περιουσία πίσω, όμως αρνείται να τους πει τον τρόπο που σκοπεύει να το καταφέρει. Ο Σίμος πηγαίνει φωτογραφίες από το γάμο στο πολυκατάστημα για να τις δείξει. Ο Ντίνος, παίρνοντας μια φωτογραφία στα χέρια του, βλέπει κάτι που τον αναστατώνει, η αμαλία φορά, το μεταγιόν που της είχε χαρίσει εκείνος. Οι αμφιβολίες τον βασανίζουν, φέρνοντάς τον σε δύσκολη θέση, οπότε και ζητά εξηγήσεις. Η αμαλία του εξηγεί ότι το φόρεσε γιατί στο γάμο ήθελε να έχει κοντά τους δικούς της ανθρώπους, όπως είναι η Μιράντα και εκείνος. Η κουβέντα που θα κάνει η Μιράντα με τη Ζαχαρούλα μετά το χωρισμό από το Βίρονα θα της δώσει κουράγιο, αλλά ο πόνος είναι μεγάλος και θέλει δύναμη και υπομονή για να καταφέρει να σταθεί στα πόδια της. Η Πιπίτσα απαιτεί από τον Μάρκο να αποκαταστήσει τις ισορροπίες στο σπίτι μετά την απαράδεκτη συμπεριφορά του απέναντι στο Στέφανο. Ο Πάρης μαθαίνει για ακόμη μια φορά ότι ο πατέρας του τους έχει κρύψει την αλήθεια και αποφασίζει να τον αντιμετωπίσει στα ίσα, όμως δεν μπορεί να αποδείξει όσα έμαθε από τον Χρήστο και τον πατέρα του για το Σίμω, ώστε να τον καταγγείλει στην αστυνομία.